πολύ ζεστή ημέρα. Ο ήλιος λάμπει. Είναι μια πολύ ζεστή ημέρα. Τι υπέροχη ζεστή ημέρα. Η Πέπα και ο Τζορτζ φοράνε τις μπότες τους. Πηγαίνουν να χοροπηδήσουν μέσα στους νερόλακους. Λατρεύω τους νερόλακους. Αχ. Όπω, ο ήλιος είναι τόσο καυτός που οι νερόλακοι έχουν ξεραθεί. Μαμά, μπαμπά, όλοι οι λάκοι έχουν ξεραθεί και δεν μπορούμε να πηδήσουμε μέσα. Δεν πειράζει, Πέπα. Έχει πολύ ήλιο. Μπορείτε να παίξετε στη φουσκωτή πισίνα σας. Ναι, στη φουσκωτή πισίνα. Πρώτα, πρέπει να φορέσετε και οι δύο το μαγιό σας. Ναι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζορτζ φοράνε και οι δύο τα μαγιό τους. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το μαγιό της. Ο μπαμπάς γουρουνάκης φοράει και αυτός το μαγιό του. Κάνει πολύ ζέστη και θα σας βάλω αντιηλιακό. Yeah. Είναι όλο λίγδα, καλέ. Yeah. Yeah. Πολύ κακό για το τίποτα. Ναι, όλοι θα βάλουμε αντιηλιακό σήμερα. Oh. Πάμε, Τζορτζ. Έλα να φουσκώσουμε την πισίνα μας τώρα. Ο μπαμπάς τη φουσκώνει με την τρόπα. Παιχνιδάκι ήταν. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και η μαμά γουρούνιτσα ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν τη φουσκωτή πισίνα τους. Παγωτά, παγωτά. Η δεσποινή σκουνέλη, θα φάμε παγωτό. Παγωτά. Τις πολύ ζεστές μέρες η δεσποινή σκουνέλη πουλάει παγωτά. Μαμά, μπαμπά, μπορείτε να μας φέρετε παγωτό, σας παρακαλώ. Εντάξει, θα σας πάρουμε. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Ζήτω! Πάρτε μου και εμένα ένα, ε. Σε όλους αρέσει το παγωτό. Γεια σας, μαμά γουρουνίτσα, Πέπα και Τζορτζ. Γεια σου, δεσποινή σκουνέλη. Τι παγωτά να σας βάλω? Μπορώ να έχω ένα χωνάκι, δεσποινή σκουνέλη? Φυσικά και μπορείς, Πέπα. Ευχαριστώ. Και ένα για μένα και ένα για τον μπαμπά, παρακαλώ. Και ο νεαρός κύριο Τζορτζ, τι θέλει? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρο. Χαζούλη Τζορτζ, λέει συνέχεια δεινόσαυρος για τα πάντα. Λοιπόν, τυχαίνει να έχω για σένα ένα ξυλάκι σε σχήμα δεινόσαυρου. Έλα. Δεινόσαυρος. Τζορτζ, πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει. Δεινόσαυρος. Του Τζορτζ του αρέσει τόσο πολύ το ξυλάκι δεινόσαυρος που δεν θέλει να το φάει. Ευχαριστώ, δεσποινή σκουνέλη. Καλά να περάσετε. Τζορτζ, αλήθεια πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει και πέσει στο χώμα. Πόπο, το ξυλάκι δεινόσαυρος του Τζορτζ έλειωσε και έπεσε στο χώμα. Δεν πειράζει, Τζορτζ. Θα μοιραστείτε με τον μπαμπά το παγωτό του. Δεν θα τον πειράξει. Κάνει τόση ζέστη που ο μπαμπάς γουρουνάκης αποκοιμήθηκε. Τον μπαμπά τον έπιασε ο ήλιος. Να βρέξουμε τον μπαμπά για να τον δροσίσουμε. Καλή ιδέα, Πέπα. Τι έγινε? Είχες κατακοκκινήσει, μπαμπά γουρουνάκη. Γι' αυτό είπαμε να σου ρίξουμε νερό. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ, Πέπα. Κοιτάξτε, καινούργιοι νερόλακοι. Γρήγορα, Τζορτζ, πάμε να βάλουμε μπότες. Η Πέπα και ο Τζορτζ φοράνε τις μπότες τους. Στην Πέπα και στο Τζορτζ αρέσουν οι ζεστές μέρες, αλλά αυτό που τους αρέσει πιο πολύ είναι τα χοροπηδητά στους λάκους. Τακτοποιούμε. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι στο δωμάτιό τους και παίζουν με τα παιχνίδια τους. Τζορτζ, έλα να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με ένα φρικτό τέρας. Δεινόσαυρος. Ένας δεινόσαυρος. Βοήθεια, βοήθεια.
Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι στο σαλόνι και διαβάζει την εφημερίδα του. Η μαμά Γουρουνίτσα διαβάζει το βιβλίο της. Τι κάνουν επιτέλους. Βοήθεια! Πέπα! Τζόρτζ! Μα τι γίνεται πάνω! Τι είναι όλη αυτή η φασαρία! Βοήθεια! Τι στην ευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω, καημένε μπαμπαγουρνάκι. Ελάτε παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζόρτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζόρτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζόρτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πέπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θέσεις έτοιμοι, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Οχ, τι είναι αυτό? Αρκουδάκι, έφαγα το κόσμο να σε βρω. Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί. Τώρα τα βιβλία. Υπέροχα. Μπα, τι έχουμε εδώ? Δεινόσαυρος. Πολύ σωστά, ένα βιβλίο για δεινόσαυρους. Αυτό είναι το μαγικό βιβλίο του Τζόρτζ για τους δεινόσαυρους. Αυτός, Τζόρτζ, είναι ένας τυραννόσαυρος Ρεξ. Τυραννόσαυρος Ρεξ. Πολύ σωστά. Ω, αυτός είναι ένας βροντόσαυρος. Βροντόσαυρος. Ναι. Κι αυτός είναι ένας τρικεράτοψ. Τρικεράτοψ. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ λατρεύει τους δεινόσαυρους. Μπαμπά, Τζόρτζ, σταματήσατε να τακτοποιείτε. Θα χάσετε τον αγώνα. Ναι, ο αγώνας. Έλα, Τζόρτζ, βάλ' το αυτό στη βιβλιοθήκη. Μπαμπά, είσαι πολύ έργος στο συγύρισμα. Η μαμά και εγώ θα σας νικήσουμε. Όχι, εμείς θα σας νικήσουμε. Α, κερδίσαμε. Όχι, εμείς κερδίσαμε. Όλοι κερδίσαμε. Δείτε τι ωραίο που είναι το δωμάτιό σας. Ζήτω! Τι τακτοποιημένο δωμάτιο. Μπράβο σε όλους μας. Μαμά, τώρα που τακτοποιήσαμε το δωμάτιό μας, μπορούμε να παίξουμε κούκλες και δεινόσαυρους πάλι. Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε το παιχνίδι σας. Γιουμπί! Πού είναι η κούκλα μου? Πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Νάτι! Δεινόσαυρος. Α, ένας δεινόσαυρος! Βοήθεια, βοήθεια! Πόπο, ξανά έγινε χάλια το δωμάτιο. Ναι, λοιπόν, τουλάχιστον ήταν για λίγο τακτοποιημένο. Χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι κατενθουσιασμένοι σήμερα. Έξω χιονίζει. Μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο χιόνι? Ναι, αλλά κάνει πολύ κρύο, γι' αυτό πρέπει να βάλετε πολύ ζεστά ρούχα. Ζήτω! Και μην ξεχάσετε τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια σας. Κάνει πολύ κρύο έξω. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να φορέσουν τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια τους. Έλα, Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Μπράβο,
Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζορζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζορζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πόπο, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορζ. Τζορζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζορζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζορτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Μπαμπά, γιατί δεν φοράς το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια σου? Δεν ξέρω που είναι. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά. Το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά γουρουνάκη τα φοράει ο χιονάνθρωπος. Το πάρτι γενεθλίων μου. Είναι τα γενέθλια της Πέπα. Είναι πολύ νωρίς το πρωί. Έχω γενέθλια! Τζορζ, ξύπνα, έχω γενέθλια! Θα κάνουμε πάρτι! Και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα! Γρήγορα, Τζορζ, πάμε να ξυπνήσουμε τη μαμά και τον μπαμπά! Η μαμά και ο μπαμπάς γουρουνάκης όμως κοιμούνται βαθιά. Ξυπνήστε, έχω γενέθλια, ξυπνήστε! Τι ώρα είναι? Είναι πολύ αργά! Είναι 5 η ώρα τα χαράματα. Ναι, δεν κάνει να χασομεράμε. Ωραία, ας αρχίσουμε τις προετοιμασίες. Γιουπί! Η μαμά γουρουνίτσα, ο μπαμπάς γουρουνάκης και ο Τζορτζ δίνουν στην Πέπα το δώρο γενεθλίων της. Χρόνια σου πολλά, πολλά, Πέπα. Τι είναι? Κλειστικό φόρεμα! Θα το φορέσεις στο αρκουδάκι! Σας ευχαριστώ όλους! Παρακαλούμε, Πέπα! Δεν ήξερα ότι το αρκουδάκι ήταν αρκουδίτσα! Όχι, μπαμπά! Και βέβαια το αρκουδάκι είναι αρκουδίτσα! Τα λατρεύω αυτά τα φόρεμα! Σας ευχαριστώ όλους!
Παρακαλούμε, αρκουδάκι, αλλά μην το λερώσεις. Ξέρεις τι θα συμβεί μετά, Πέπα? Ναι! Οι φίλοι μου θα έρθουν στο πάρτι γενεθλίων μου και ο μπαμπάς θα μας κάνει μαγικά κόλπα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι ο μάγος είναι ο μπαμπάς σου. Θα με συστήσεις ως απίθανο μυστήριο. Ως πίθανο μύριο. Ναι, ο απίθανος μυστήριος. Ο μπαμπάς εξασκείται στα μαγικά του όλη τη βδομάδα. Ήρθαν οι φίλοι μου! Γιουπί! Αυτή είναι η φίλη της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους! Χρόνια πολλά, Πέπα! Ναι! Ελάτε, παιδιά, αρχίζει το πάρτι μας. Δίκιο! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα κάνει τώρα μαγικά κόλπα. Πέπα, να θυμάσαι τι πρέπει να πεις. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον απίθανο μυστήριο. Εντάξει, μπαμπά. Κυρίες και κύριοι, από εδώ ο μαγικός μπαμπάς. Δίκιο! Ιδού το πρώτο μου τρίκ. Άμπρα κατάμπρα! Ωουάου! Το αρκουδάκι! Για το επόμενο τρίκ μου θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού. Εγώ! Χρειάζομαι μόνο ένα. Δεσποινής, εσύ σηκώσατε το χέρι πρώτη. Μπορείτε να πείτε στο κοινό το όνομά σας? Ναι! Σούζη Προβατίνα! Εντάξει, Σούζη. Εδώ έχουμε τρεις μπάλες. Μία κόκκινη, μία μπλε και μία κίτρινη. Εντάξει. Πρέπει να διαλέξεις μία μπάλα κρυφά όσο εγώ έχω γυρισμένη την πλάτη. Εντάξει. Διάλεξες μπάλα. Ναι. Άμπρα κατάμπρα, διάλεξες την κίτρινη. Όχι. Άμπρα κατάμπρα, μπλε. Όχι. Άμπρα κατάμπρα, κόκκινη. Ναι. Είναι κόκκινη! Ζήτω! Σιγά τα μαγικά, μπαμπά, αφού είπες και τα τρία χρώματα. Σστ, Πέπα, μην το λες σε κανέναν. Θέλετε να σας κάνω ένα ακόμα τρίκ? Να μας κάνετε! Κλείστε τα μάτια σας. Μην κάνετε ματάκι. Πείτε τις μαγικές λέξεις άμπρα κατάμπρα. Άμπρα κατάμπρα! Ανοίξτε τα μάτια σας! Ζήτω! Μου φτιάξετε τούρτα μπανάνα! Σβήσε τα κεράκια, Πέπα! Ζήτω! Χρόνια πολλά, Πέπα! Σας ευχαριστώ όλους! Αυτά είναι τα καλύτερα γενεθλία του κόσμου! Σχολική γιορτή. Σήμερα είναι η μέρα της σχολικής γιορτής. Η Πέπα χαίρεται πολύ που πάει στη γιορτή. Να και οι φίλοι της Πέπα. Η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλα και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους. Γεια σου, Πέπα. Λατρεύω τη σχολική γιορτή. Κι εγώ. Εσάς τι σας αρέσει πιο πολύ? Που μας βάφουν το πρόσωπο. Εμένα τα μπαλόνια. Εμένα μ' αρέσει το φουσκωτό κάστρο πιο πολύ. Εμένα μ' αρέσουν όλα. Πολύ καλή επιλογή, Πέπα. Τα λέμε σε λίγο, Πέπα. Τα λέμε σε λίγο. Τζόρτζ, εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ? Δεινόσαυρος. Πόπο, δεν έχει καθόλου δεινόσαυρο στη γιορτή, Τζόρτζ. Ίσως μπορούμε να σου πάρουμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο. Είσαι σίγουρος ότι έχουν μπαλόνια δεινόσαυρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Α, είμαι βέβαιος, σου λέω. Να πάμε πρώτα με τον Τζόρτζ να μας βάψουν τα πρόσωπά μας. Φυσικά! Η Δεσποινής Κουνέλα έκανε τους φίλους της Πέπα τίγρης. Ορίστε, Σούζη. Τώρα μοιάζεις με τίγρη. Ευχαριστώ, Δεσποινής Κουνέλα. Ναι. Τι ωραία φατσούλα, Σούζη. Σε έκανε ψιψίνα? Όχι. Είμαι τίγρης. Ναι. Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα. Τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρης. Τζόρτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι?
Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα. Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρης. Κι εγώ. Μιαου. Οι τίγρες δεν κάνουν γαβ-γαβ. Εσύ που το ξέρεις. Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες. Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες όταν θέλουν να πληθούν γλύφονται. Αλλά το καλύτερο είναι ότι όταν είναι ευχαριστημένες γουρχουρίζουν. Γεια σας, παιδιά. Ας το καλό. Είσαστε όλοι τίγρες. Και εγώ τους μαθαίνω να κάνουν σωστά τις τίγρες. Τι θέλετε να κάνετε μετά, μικρά τιγράκια? Δεινόσαυρος. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Πάμε να πάρουμε μπαλόνια για όλους. Ζήτω! Γεια σας, Μαντάμ Γαζέλα. Θέλουμε μπαλόνια, παρακαλώ. Μα βεβαίως, έχουμε πολλά είδη μπαλονιών. Θέλω ένα μπαλόνι ελέφαντα, παρακαλώ. Ορίστε, Πέπα. Μπορώ να έχω ένα καγκουρό. Ένα λιοντάρι, παρακαλώ. Μια μαϊμού, παρακαλώ. Ένα παπαγάλο, παρακαλώ. Ναι, έχω απ' όλα. Ναι, αλλά προπάντων θέλουμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Πόπο, φαίνεται πως δεν έχω καθόλου μπαλόνια δεινόσαυρους. Ω. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Έχω μία ιδέα. Μου δίνετε δύο μακρούλα μπαλόνια, παρακαλώ. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Τι κάνει ο μπαμπάς Γουρουνάκης με τα μπαλόνια? Ορίστε. Μπορεί κανείς να μαντέψει τι είναι? Είναι καγκουρό. Όχι. Είναι... δεινόσαυρος. Πολύ σωστά. Δεινόσαυρος. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο. Δεινόσαυρος. Πάμε στο φουσκωτό κάστρο. Στην Πέπα αρέσει να χοροπηδάει στο φουσκωτό κάστρο. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν στο κάστρο. Είναι η καλύτερη σχολική γιορτή του κόσμου. Ποδήλατα. Είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα και η Πέπα και ο Τζόρτζ οδηγούν τα ποδήλατά τους. Τι ωραία κολοκύθα, μπαμπά Γουρουνάκη. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι πολύ υπερήφανος για την κολοκύθα του. Μόνο κολοκύθες μπορώ να καλλιεργώ. Μάλλον επειδή λατρεύω την κολοκυθοπίτα. Έλα, Τζόρτζ. Η Σούζη, η Ρεβέκα! Η Πέπα και οι φίλοι της, ο Ντάνης Κυλάκης, η Σούζη Προβατίνα και η Ρεβέκα Κουνέλη οδηγούν τα ποδήλατά τους. Ο Τζόρτζ οδηγεί το τρίκυκλό του. Ο Τζόρτζ πάει πολύ αργά. Τρέχουμε στην κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Αν τρέξουμε στην κολοκύθα του μπαμπά, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην πέσουμε πάνω της. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ άμα σπάσει η κολοκύθα του. Μη φοβάσαι, Πέπα. Παραβγαίνουμε. Η Πέπα και οι φίλοι της παραβγαίνουν ως την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Ει, hey, το νου σας στην κολοκύθα μου. Ζήτω. Πέπα, πρόσεχε. Η κολοκύθα του μπαμπά. Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζόρτζ. Πάει τόσο αργά. Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Ναι. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα.
Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι! Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Τα πας πολύ καλά, Πέπα. Περίμενε, μπαμπά. Κάνε πετάλι! Η Πέπα κάνει ποδήλατο μόνη της, χωρίς βοηθητικές. Μπαμπά, με άφησες. Κάνεις ποδήλατο μόνη σου εδώ και πολλή ώρα. Α, ναι. Είσαι πολύ καλή ποδηλάτης. Α, ναι. Αχ, τα κατάφερα. Κοιτάξτε με, κοιτάξτε με. Μπορώ και κάνω ποδήλατο μόνη μου. Τάνι, Σούζη, Ρεβέκα, κοιτάξτε. Δεν χρειάζομαι πια τις βοηθητικές μου. Κοιτάξτε με! Ζήτω! Τρέχουμε στην καλοκύθα του μπαμπά! Πέπα, πρόσεχε! Η καλοκύθα μου! Θα τους κερδίσω! Η Πέπα δεν προσέχει που πηγαίνει. Πω, πω, η Πέπα έλειωσε την καλοκύθα του μπαμπά γουρουνάκι. Συγγνώμη που έλειωσα την κολοκύθα σου, μπαμπά. Δεν με νοιάζει για την κολοκύθα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ είσαι καλά. Στο μέλλον πρέπει να προσέχεις που πηγαίνεις. Σου το υπόσχομαι, μπαμπά. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα που έσπασε η κολοκύθα, μπορώ να την κάνω κολοκυθόπιτα. Λατρεύω την κολοκυθόπιτα. Και αφού η κολοκύθα του μπαμπά είναι τόσο μεγάλη, η κολοκυθόπιτα που θα φτιάξουμε θα φτάσει για όλους. Τηγανίτες. Είναι ώρα για τσάι. Και η μαμά Γουρουνίτσα έχει μια έκπληξη για όλους. Σήμερα λέω να φτιάξουμε ωραίες τηγανίτες. Τηγανίτες υπέροχα! Λατρεύω τις τηγανίτες! Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικός στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι, θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ? Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζόρτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζόρτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζόρτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιράπι, παρακαλώ. Υπέροχη. Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά Γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες.
Υπέροχη! Λοιπόν, κοιτάζετε όλοι! Το μυστικό στην καλή τηγανίτα είναι το πέταγμα στον αέρα! Ένα, δύο, τρία, χωπά! Χαζούλη, μπαμπά! Μάλλον την πέταξα υπερβολικά ψηλά. Τι κρίμα. Ήταν η τελευταία τηγανίτα. Δεν πειράζει, θα την κατεβάσω. Πω, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να φτάσει την τηγανίτα του. Μην ανησυχείς, μπαμπά Γουρουνάκη. Ξέρω πως θα την κατεβάσουμε. Πάμε πάνω, παιδιά. Από εδώ. Τι σκοπεύει να κάνει η μαμά Γουρουνίτσα? Με το τρία θα αρχίσουμε όλοι να πηδάμε πάνω-κάτω. Ένα, δύο, τρία, πάμε! Μα τι κάνω τέλος πάντων? Τα κατάφεραν. Τώρα ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχει την τηγανίτα του. Μπαμπά, έχεις μια τηγανίτα στο κεφάλι σου. Να σου βάλω σιρόπι, μπαμπά Γουρουνάκη. Ναι, παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία, χώπα! Υπέροχη. Χαζούλη, μπαμπά. Thank you.